Η Μπάντα είναι ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ που αφορά τη γενοκτονία των Ελληνών του Πόντου. Στηρίζεται στην αληθινή ιστορία ενός ανθρώπου που ήταν από την Κερασούντα, μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Κερασούντας, στην ιστορία του Γιάννη Παπαδόπουλου. Αυτός έπαιζε φλάουτο και μαζί με άλλα 13 άτομα επιστρατεύτηκε από το σφαγείο των Ελλήνων τον Τοπάλωσμαν και ακολουθούσε όλες τις περιοδίες του, όπου έμπαιναν στα ελληνικά χωριά παίζοντας μουσική, με το πιστόλι στον κρόταφο φυσικά, και ο Τοπάλωσμαν με τους τσέτες έσφαζε τους Έλληνες. Αυτή είναι μια ιστορία που την άκουσα εγώ από μικρό παιδί, από παππούδες και γιαγιάδες που την αφηγούνταν, αλλά δεν, πραγματικά δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έως ότου κάποια στιγμή, πράγματι, η ιστορία αυτή επιβεβαιώθηκε μέσα από τον καθηγητή της ιστορίας, τον Κωνσταντίνο Φωτιάδη, ο οποίος μάλιστα μου έδωσε και το βιβλίο του μοναδικού που επέζησε, του Γιάννη του Παπαδόπουλου, και με βάση αυτό το βιβλίο έγινε αυτό το ντοκιμαντέρ που θα δούμε εδώ σήμερα στη Σέρβια. Την εποχή που πήγαινα στο Δημοτικό Σχολείο, η Κερασούντα είχε 25.000 κατοίκους. Από αυτούς, οι 15.000 ήμασταν Έλληνες, 8.000 ήταν Τούρκοι και 2.000 Αρμένοι. Οι Έλληνες ασχολούνταν με την ναυτιλία, τις επιχειρήσεις και το εμπόριο των φοιτητών. Ήταν φιλοπρόοδοι και φιλόμεσοι. Εγώ ήμουν μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου της Κερασούντας και έπαιζα φλάουτο. Τον οποίο έκρυψαν σε ένα βαρέλι που το είχαν καρφώσει μεγάλα καρφιά και το κατακινούσαν στους κατηφορικούς δρόμους έως ότου έφτασαν στην παραλία και πέταξαν το κατατεμαχισμένο σώμα του στη θάλασσα. Και ο Χίτλερ ακόμη θα έμεινε κατάπληκτος από τέτοιου είδους θεατουργήματα. Στα τέλη του 1920, ο Τοπάλωσμαν αποφάσισε να επιστρατεύσει με απειλές και βία τη Δημοτική Ορχήστρα της Κερασούντας. Ήρθαν 5 τσέτες με εφόπλο ρούχο και παρέλαβαν τους 5 πρώτοι. Τους οδήγησαν σε μια χαράδρα από όπου ακούγαμε τις γοερές φωνές τους και τους χορμιμούς την ώρα που κατακρεουργούνταν τις ξεκολόγιες. Τον πήρε στο μολάρι επάνω και τον πήγε στη μονάδα του. Με οδήγησε στο ελληνικό στρατόπεδο, στο διοικητή της 9ης Μεταρχίας, τον συνταγματάρχη Βλάσιο Τσιλογιάννη. Για πρώτη φορά μετά από πολλές ταλαιπωρίες, βασανιστήρια και καρδιοχτύπη, ένιωσε επιτέλους ελεύθερος άνθρωπος. Φανταστείτε να χορεύουμε, δηλαδή χρησιμοποιούμε τους φωτιστικούς συλλόγους σαν χορευτικούς, σαν γυμναστικούς συλλόγους. Πάμε να χορέψουμε να χάσουμε κανένα κιλό. Δεν είναι αυτό το πράγμα του Ποντιακού Συλλόγου. Αν θα παρατηρήσετε στο καταστατικό κάθε συλλόγου, το πρώτο που υπάρχει είναι να παλέψουμε για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας.
Δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτή η ιστορική στολή, αυτή η ιστορική χωρή, να μην ξέρουμε τι κρύβουν από πίσω, τι ιστορία κρύβουν από πίσω. Θα πρέπει λοιπόν πάση θυσία το δικό μας χρέος, τη δική μας γενιά τουλάχιστον που άκουσαν τους παππούδες και τις γιαγιάδες της πρώτης γενιάς, θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το μεταφέρουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Γιατί αν στα 100 χρόνια κάποιοι αφισβητούν τη γενοκτονία, φανταστείτε τι θα γίνει στα 200, στα 300 χρόνια. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ασλανίδη για την προσφορά στο σύλλογο του βιβλίου του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς με τη σειρά μας, ως ελάχιστο φόρο τιμής, θα σας τιμήσουμε με αυτή την πλακέτα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να συνεχίζετε αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να μην ξεχάσουμε. Σας ευχαριστούμε. Ειλικρινά, εγώ εύχομαι στο Σύλλογο να συνεχίσει με τον ίδιο Σύλλογο να προσφέρει στην ιστορία και στον πολιτισμό μας. Γιατί κακά τα ψέματα. Θέλουμε τέτοιους οραστήριους συλλόγους. Όχι συλλόγους σφαγίδες, όχι συλλόγους μόνο και μόνο για μουχαμπέτια. Καλά τα μουχαμπέτια, αλλά προπάτων χωρίς την ιστορία μας δεν έχει κανένα νόημα αυτή η υπόθεση. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία παρουσίαση, τον ντοκιμαντέρ. Στα Σέρβια, το 1881, μετά την ενσωμάτωση τη Θεσσαλία στον ελληνικό χωρό, ήταν διοικητή σε διοίκηση επιβιβλίαση εκεί στα Σέρβια. Ήταν διοικητή ο Χαλίλ Πασά, ο οποίο κάθε εδώ έμεινε 8-9 χρόνια. Στον χώρο που είμαστε, είχε χτίσει το μεγαλοπρεπέ διοικητήριο του τουρκικού, γιατί τα Σέρβια ήταν αυτόνομο σαν τσάκι, δεν υπάρχουν σε κάποιο πιλάκι. 38 ευσόμενα, ένα τεράστιο κτίριο. Και ο οποίο μετατέθηκε αργότερα στην Ρούσα από εδώ. Και εκεί ο Χαλίλ Πασά συνετέλεσε επίση τι φαγέ των Ελλήνων στα προγέννητικού. Αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Αυτό, ξέρετε, είναι το επόμενο βήμα. Το 22 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ανταλλαγή. Είναι το επόμενο βήμα όπου θα πρέπει να προσθέσουμε και αυτούς που ήρθαν από την Ρούσα, και αυτούς που ήρθαν από την Καπαδοκία, και αυτούς που ήρθαν προσέξατε τη Σμύρνη, όλους τους πρόσφυγες να τους ενσωματώσουμε. Γιατί είναι αυτό που εξοργίζει όχι μόνο τους πρόσφυγες και τους μη πρόσφυγες, δηλαδή ότι τι, αυτό το τόσο μεγάλο κομμάτι της ιστορίας μας δεν συμπεριλαμβάνεται στα σχολικά βιβλία. Από πού θα μάθουν τα παιδιά μας την ιστορία μας, από πού θα μάθουν αυτά τα τραγικά γεγονότα με μοναδικό στόχο, όπως ακούσατε, επίτηδες στο τέλος βάλαμε τον Παναγιώτη τον Ερμίδη, τον εγγονό του Εθνομάρτυρα Παναγιώτη Ερμίδη. Τι ζητάμε ουσιαστικά, γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από το να αναγνωρίσει η Τουρκία το έγκλημά της για να μην ξαναγίνει ποτέ ξανά γενοκτονία. Γιατί προσέξτε, όσο η Τουρκία επιμένει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι γενοκτονία, το έγκλημα συνεχίζεται. Δείτε τι έκανε με τους Κωνσταντινοπολίτες. Δείτε τι έκανε με τους Έλληνες κατοίκους στην Ήπειρο και την Τένεδο. Δείτε τι έκανε στην Κύπρο. Δείτε τι κάνει τώρα στους Κούρδους. Τι έκανε στους Ασσύριους. Δείτε τι κάνει αυτή τη στιγμή στη Συρία. Ένας λαός λοιπόν που δεν αναγνωρίζει το ιστορικό του παρελθόν, δεν ζητάει συγγνώμη. Για φανταστείτε δηλαδή η Γερμανία να μην ζητούσε συγγνώμη από τα θύματα της και να συνέχισε να επιμένει ότι δίκαια σκότωσε όσους σκότωσε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι λοιπόν χρέος δικό μας να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις και σήμερα σας λέω μπορεί να είμαστε λίγοι εδώ. Μη σας κάνει εντύπωση, αλλά μην απελπίσετε, γιατί μερικές φορές πραγματικά απελπίζομαι και εγώ και λέω μα είναι δυνατόν, ας πούμε, είχαμε μαζευτεί στην έκθεση, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προσέξτε, 12.500 πόντοι χορέψανε ομάρ και μπήκανε στο βιβλίο Guinness. Ο μεγαλύτερος χώρος, 12.500 χορευτές. Προσέξτε, για ένα χώρο.
Και κάναμε στα 100 χρόνια εκδήλωση για την γενοκτονία πάλι στη Διεθνή Έκθεση και μαζευθήκαμε ούτε 500 άτομα. Παρόλα αυτά όμως, εγώ πιστεύω ότι αν δεν πούμε τίποτα, τότε είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Και 5 άτομα να ήμασταν εδώ σήμερα, εγώ θα ήμουν ευτυχισμένος αν πραγματικά εμείς οι 5 συνειδητοποιήσουμε ότι είναι χρέος μας να παλέψουμε για την ιστορία μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.